μας. Καλημέρα σας. Έλα λίγο πιο ζωντάνια. Πάω στα Γιάννενα και θα σας πάρω μαζί μου. Πρώτα λοκάρεις και μετά πατάς το ρεκ. Σε έχω λοκάρει. Ο Θάνος ο Πολύδωρας. Εγώ είμαι αυτός. Και για όποιον τυχόν, έστω και κατά λάθος δεν ξέρει, ναι, να γκουγκλάρει την ακούσει φωνή και ντροπή του. Βέβαια είναι λίγο εκνευριστικός. Ήθελε να είμαι στο αεροδρόμιο 5 ώρες πριν και μέσα του έχει πεθάνει που άργησα. Καθόλου. Θάνο. Έχω περάσει. Έχεις αποκτήσει 3 καινούργια τικ. Καλημέρα, Ρούλα. Νιστάζεις καθόλου. Δαβίδ Ναχμίας. Ξέρετε εδώ πέρα, δεν λέω, ξέρετε. Τι κάνεις, Δαβίδ? Τίποτα, αισθάνομαι πολύ μοντέρνος για να πάμε να παίξουμε ρετρό. Λίγο καταλάβατε κάτι. Λίγο καταλάβατε. Κοιμάστε ακόμα ζωντανοί. Αυτό θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Α, Δαβί, να σου πω. Δεν πιστεύω να ντρέπεσαι που τραβάω με την κάμερα και μιλάω μόνη μου. Φοβάται η γύφτισα μην ζωρωθεί η μύτη της. Θα σας πω, θα σας πω λίγο. Πώς ανοίγει το παράθυρο για τις χάω. Το θέμα είναι ότι το αεροπλάνο είναι ελικοφόρο. Γεια σας. Εσένα είχε καμία, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Ελικοφόρο. Να ξέρετε ότι σας αγάπησα. Και εμείς όλοι. Και να είστε καλά, ευχαριστηθείτε τη ζωή σας. Να με παίρνανε τα σύννεφα οι ανεμητά κύματα, να με πάνε σε ένα έρημο νησί, να γλιτώσω απ' τις δίλιες σου κι απ' όλα σου τα πείσματα κι απ' τις πίκρες που μου δώσες εσύ. Να σας πω κάτι, νομίζω με χάνετε. Φοβάσαι. Πάρα πολύ. Και θα πεθάνω μέρα κι εσέ, κι ας με κουράζει ο ερωτάς σου κι ας πικραίνομαι κοντά σου. Και θα φεύγουνε τα σύννεφα οι ανεμητά κύματα και θα είμαστε πάντοτε μαζί. Ποια σχέση τη δικιά μου. Και εδώ βρήκαμε τον Νίκο Παπαδιώτη, παιδιά! Πάρα πολύ φίλοι και πάρα πολύ καλή φωνή και επίσης είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από... Το γελιώτικο μπακλαβαδάκι! Α, βέβαια. Δεν θα φάμε πολλά, μόνο ίσα ίσα να δοκιμάσουμε. Πρέπει, έτσι, θα σας δείξω ένα πλάνο να δείτε το αυτοκίνητό του στο πλάι, στο θικάκι, για να δείτε τι περνάω αυτή τη στιγμή. Κοίτα εδώ! Όλα αυτά είναι μπακλαβαδάκια! Ευχαριστώ. Πατήσατε ένα αυτό σας. Γεια σας, παιδιά! Μόλις ήρθαμε στο δωμάτιο, μόλις μπήκα, αλλά έχουμε τύπου 5 λεπτά. Κάναμε press conference στο χώρο που θα γίνει εκδήλωση αύριο. Και τώρα θα πάμε σε ένα τηλεοπτικό, σε ένα τοπικό κανάλι εδώ της περιοχής. Και μετά ελπίζω να φάμε. Παιδιά, πεινάω. Έφαγα ριζογκοφρέτα, έχω πάρει μαζί μου από την Αθήνα. Έχετε δοκιμάσει κάποιος να φάει φελιζόλ? Είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Επίσης, ξέχασα να σας πω τι όμορφα που είναι. Έχει παντού αμυγδαλιές, στολισμένες πήγα να πω. Ανθισμένες, πολύ όμορφα. Πολύ, πολύ, πολύ. Αγαπώ Γιάννη. Κοίταξε τι όμορφο ζώο είναι. Πώς μου αρέσει αυτό το ζώο. Να σου πω, τα έχεις μπερδέψει. Έτσι κάνουν για να προσελκύσουν τις κότες. Αλλά έχουν μαζί τους και σπόρια. Α, εσύ κάνεις αυτόν που προσελκύει τις κότες. Δεν κάνεις την ίδια την κότα. Γεια σας, κότες. Τρελαίνω, μην μπορώ να τις κοιτάζω πόσες ώρες. Πόσες ώρες? Πόσες ώρες μπορείς να τις κοιτάζεις? Ξέρεις ότι είναι πολύ έξυπνες. Είναι από τα πιο έξυπνα ζώα. Κοίταξε τα μάτια του. 5-6. Δεν είναι τόσο έξυπνες. Είμαστε εδώ τώρα στα Ιωάννινα TV. Θάνο, μπορείς να δείξεις λίγο πιο ενθουσιασμένο, σε παρακαλώ. Ναι, είμαστε στα Ιωάννινα TV. Τι ωραία.
ωραίο. Ευχαριστώ, Δαβίδ. Α, τρόμαξα. Δεν τρέπεσαι λίγο? Θα χαθεί ανισόρροπε. Τι ήταν, είπε και ξαπέσω να το έχω καταγεγραμμένο. Ανισόρροπε. Θα προσφέρω. Δεν θα πει και την ατάκα. Δεν θα πει και την ατάκα την κλασική. Στα λουλούδια πάνε στα λουλούδια. Έτσι, ευχαριστώ. Και αυτή, Δαβίδ μου, είναι η λίμνη των Ιωαννίνων. Την κατέστρεψα. Δεν θα το αντέξω αυτό το βάρος. Ξετίναξε. Ξετίναξε. Πάρε τα ρεζιλίκια μου που έφαγα μία σούπα μπροστά σε όλο τον κόσμο που έπινε καφέ και έγινε το θέαμα. Έπεσες αυτό που τρέχεις πριν πέσεις, αλλά πέφτεις παρόλα αυτά? Όχι, ή το άλλο που πέφτεις κατευθείαν? Έπεσα φαρδιά πλατιά. Όλοι. Όλοι μπροστά. Διάπλωσα και χέρια και χλάτς. Όλο το σύστημα. Να ρωτήσω κάτι βασικό. Για το ευχαριστήθηκες τουλάχιστον? Αυτή η διαδρομή αυτό είναι το ρεπεράζο. Λέγεται bypass. Αυτή η διαδρομή. Κάνει αυτό πολύ. Ναι, γιατί όσοι κάνουν bypass έχουν την κύπρα πατάμε. Ο Θάνος παίρνει μπουγάτσα. Εγώ, επειδή δεν με γέννησε μάνα εμένα, πρέπει να πάρω καλαμάκια ή κάτι. Ήθελα και εγώ μπουγάτσα όμως. Αυτό το βλέπω που κρατάς. Μπορώ να το δείξω? Αυτή είναι η γύρα. Γαμώτο σας. Ο Βασίλης βλέπει, το μέτρησα. Ναι. Χωρίς να τον αναγκάσω. Όλο σουβλάκια, σουβλάκια παντού. Το αφεντικό εδώ. Γεια σας, αφεντικό. Γεια σας. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο, η ώρα είναι 5 παρα 3 λεπτά. Είμαι ένα πτώμα, έχω κοιμηθεί ελάχιστα και ήρθα να φάω, αλλά δεν σας έχω κάνει room tour. Οπότε για πάμε να σας κάνω το room tour τώρα. Εδώ έχει μια ντουλάπα. Τηλεόραση, ψυγιάκι. Και εδώ είναι το κρεβάτι, δύο μονά ενωμένα, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ μου αρέσει αυτό όταν συμβαίνει. Και το μπάνιο. Παιδιά, να σας πω κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ η ντουζιέρα, πάρα πολύ. Και έχει και αυτό! Έχω ξεμαλιαστεί, έχω ξεντεριαστεί, πήγα να πω, άσχετο. Εδώ βλέπετε δύο μπανάνες σε πολύ κακό μαύρο χάλι. Μου ζουλήχτηκαν κατά λάθος, τις είχα στο backpack και τις έλειωσα. Μπορεί να συμβεί στον καθένα αυτό. Αγκουροντομάτα ζήτησα, χωριάτικη είναι, δεν πειράζει. Και δύο καλαμάκια, χοίριν. Α, μου βάλαμε ψωμί και... μου βάλαμε ψωμί και πατάτες. Καλά, δεν είχαμε λύσει βαρύσεις, γιατί το έχω πάθει εγκεφαλικό. Άνοιξα τη βαλίτσα για να φτιάξω αυτό το κατσόμαλο. Να πάρω την πρέσα. Και βρήκα μέσα στη βαλίτσα... αυτό. Πού να αποτανθώ. Και να σας πω κάτι, σήμερα δεν με νοιάζει. Αλλά αύριο που τραγουδάω, τι φάση. Θέλω να σπάσω κάτι και να φάω ένα κλαμπ σάντουιτς αυτή τη στιγμή. Είμαι ψυχρεμή. Είμαι ψυχρεμή. Λοιπόν, αποφασίζω τώρα ότι δεν θα το αφήσω να μου χαλάσει τη διάθεση και θα συνεχίσω το πάρτι. Λοιπόν, έχω αργήσει, γι' αυτό θα σας τα πω γρήγορα. Θα πιάσω τα μαλλιά με ένα ελαστικά και θα σηκώνω λίγο για να φουσκώνει εδώ. Ανοίγω στη μέση. Θα περνάω από εδώ. Ωραίο! Θα αφήσω και εδώ μερικά. Κάνω αυτό πλεξούδα. Βάζω το Velvet Lip Lacquer από Makeup Academy Luxe. Άμα το λέω λάθος, σχορνάτε με. Δεν είναι καλά τα νεύρα μου, αλλιώς θα το λέγα ολόσωστα. Είναι αυτό που φόραγα και το πρωί και πολύ μου αρέσει. Και είναι και σταθερό. Άντε! Στην υγειά μας! Βρήκαμε! Καλώς ήρθαμε! Γύρισα. Καταστράφηκε όλος χερός. Δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο, γιατί αύριο έχουμε και soundcheck νωρίς το μεσημέρι και πρόβα και μετακόμιση, θα πάμε σε άλλο ξενοδοχείο, γιατί κάτι υπήρχε να αντλέξουμε με τα δωμάτια. Οπότε θα κάνουμε και άλλο room tour. Θα ξεβαφτώ και θα πέσω νεκρή, παιδιά, γιατί δεν έχω κοιμηθεί. Βλέπω Deadly Woman στο sky, αυτό με τις γυναίκες που κάνουν τους φόνους. Και έχω αφήσει ανοιχτό το παράθυρο εκεί για να μπει ο ήλιος το πρωί να με ξυπνήσει. Μην τύχω και χάσω το πρωινό. Λίγο φοβάμαι λίγο. Ξύπνησα. Καλημέρα και επισήμως, μωρέ. Εχθές δεν σας έδειξα τη θέα στο room tour. Πέφτω. Οπότε δείτε τι. Γιατί θα φύγω σε λίγο. Και τώρα σου λυπώνουμε, διότι η ώρα είναι 11 και 4, 11 και μισή, θα έρθει ο Νίκος να μας πάρει, να πάμε σε άλλο ξενοδοχείο και θα δοκιμάσω και ένα κραγιόν της NYX Soft Matte Metallic Lip Cream.
Budapest. SMMLCO04. Α, παιδιά, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Νίξ, γι' αυτό. Μ' άρεσε πολύ. Δεν είναι χορηγούμενο, μωρέ, αμέσως. Και πάμε στο άλλο ξενοδοχείο. Θα βρω στα δάχτυλα να είναι ωραίο το άλλο. Λοιπόν, εμείς πήγαμε στο ξενοδοχείο. Δυστυχώς δεν έχουν κάνει check-out οι προηγούμενοι, οπότε δεν μπορούσαμε να μπούμε. Η ώρα είναι 12 και 4. Και 4 είναι. Δεν μου απαντάει κανένας. Και ήρθαμε να κάνουμε sound check, παύλα, πρόβα, εδώ που θα τραγουδήσουμε σήμερα το βράδυ. Λίγο ακόμα στο μόνιμο. Τι θες, μωρέ? Είχαμε ζήσει τότε. Δεν ξεχνώ. Δαβίδ, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω... Ισχύει ότι το όνομά σου δεν είναι Δαβίδ Ναχμίας? Πού το ήξερες αυτό? Είναι ψευδόνυμο. Ναι, αλλά ποιο είναι το όνομά σου όμως? Είναι Πασχάλης Πασχαλάργα, στραβός από τον απόδη, κουτσός από τον αμάτι. Γιος του Αγρήμ Παπαγαναζής, ευχαριστώ. Χαμαλό ανθρωπάκι, νοικοκύρης, επισφαλής, κακομύρης, επαναστάτης του γλυκού νερού. Έμφοβος μπροστά και στο ενδεχόμενο ακόμα μιας περιστασιακής αβαβίας. Εθελό δωρό ανθρωπάριο, συνενετικό προς τους δημιουργούς, μια ζουλιγμένη γόπη που μπορεί ο καταπισπαντούς στη συζύγου. Το διδασκευτικό γονέων και πεθερικών και μιας ανθρωπάκου ψυχοκόρης. I mean it. I mean it. Και να τα κολοκυθάκια ραγού. Παιδιά! Τι δωμάτιο είναι αυτό! Με χάνετε! Σας κάνω room tour τώρα με τη μία. Τώρα που θα το δω κι εγώ, γιατί έχω πάθει ένα μικρό σοκ. Μπεν. Εδώ έχει ντουλάπα. Ντουλάπα με σεντόνια, παπλώματα, laundry bag και τέτοια πράγματα που είχα και στο χωριό μου. Εδώ είναι το μπάνιο, όπου έχει λεκάνη και μπιντέ και τηλέφωνο. Μήπως υπάρχει κάποιο τηλέφωνο. Αφρόλουτρα, κορές, θα τα πάρω, ευχαριστώ. Και ένα μικρούλι γλαστράκι, γεια σου γλαστράκι, πώς σε λένε. Αυτό με το τρελό ζουμ, άμα θες να βγάλεις φρύδια, να ζουλήξεις πυριά, τέτοια κατάσταση. Μπανιέρα. Και εδώ χωράνε ίσα με 80 πετσέτες. Δεν τρελαθώ. Κρεβάτι. Και αυτό το, η Αμερικανιά που έχει στην άκρη. Τηλεόραση. Εδώ πέρα είναι γραφείο, μήπως και ξαφνικά χρειαστεί να κάνω κάποια πολύ σημαντική δουλειά, που μόνο σημαντικές δουλειές κάνεις αυτά τα γραφεία. Καρέκλες, καναπές. Και μισό λεπτάκι, γιατί κάτι είδα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν το... το βλέπετε, έτσι. Δεν έχω φέρει μαγιό. Έχουν όλοι από μία. Έχω πάθει αυτό αυτή τη στιγμή που ζηλεύω τον εαυτό μου. Γίνεται. Αφήστε με να ζήσω εδώ. Una se alivia το βράδυ. Αυτό που είμαι τόσο μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η πλήξη και πότε ο πόνος που να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπά. Δεν μπορώ να βρω πώς να στήσω την κάμερα για να φαίνεται και το κεφάλι μου και εγώ, αλλά να μην είναι και πολύ μακριά για να ακούτε και τι λέω. Αυτό φαίνεται λίγο άβολο. Και είναι κιόλας. Αλλά δεν πειράζει. Έχω ηρεμήσει τρελάδια στο κεφάλι μου. Μου άρεσε πάρα πολύ που έκανα αυτή τη βόλτα μόνη μου.
Και άμα ποτέ περάσετε από εδώ, σας το στείλω ανεπιφύλακτα. Θα γυρίσω τώρα για να πάω να προλάβω να κάνω μπάνιο να ετοιμαστώ για το live. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθήσατε και μου πάτε τόσες ιδέες για το τι να κάνω με τα μαλλιά μου που μου χάλασε αυτό η μασιά στο Instagram. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Μου στέλνατε ιδέες, μου στέλνατε μαγαζιά που μπορώ να πάω να το ξαναπάρω εδώ στα Γιάννενα. Μου είπατε ότι είστε από εδώ και άμα θέλω να μου δώσετε το δικό σας. Πραγματικά δεν έχετε ιδέα πόσο σας ευχαριστώ. Όσοι δεν με ακολουθείτε στο Instagram, πηγαίνετε να με ακολουθήσετε. Το έχω ακριβώς από κάτω γιατί τρέχουν και διαγωνισμοί. Μην με ακολουθήσετε γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Ακολουθήστε με γιατί είμαι αξιαγάπητη. Όχι. Αφήστε με τώρα, πάω να ετοιμαστώ. Τώρα που γύρισα, θα φάω ένα μπακλαβαδάκι. Θα χαλάσω πάρα πολύ λίγο τη δίαιτα. Το αμάξι του Νίκου είναι τίγκα στους μπακλαβάδες. Οπότε τους είδα μία, τους είδα δύο, τους είδα τρεις. Άνθρωπος είμαι. Δεν σας δείχνω που θα φάω το μπακλαβά. Αφήστε με ήσυχοι. Θα ακολουθήσω αυτό που μου είπατε να κάνω στο Instagram, να τα κάνω κότσο και να βάλω μαλακτικό. Έχει εδώ ένα μαλακτικό που είναι... κορές, μαλακτική κρέμα, αλόι και προβιταμίνη B5. Κάτι τέτοιο. Το τρίβω. Άμα βγει η ιδέα, εσάς θα βρίσω. Α, κοιτάξτε, πήρε μόνο το, το φριζάρισμα αυτό. Και θα πάρω ένα λαστιχάκι. Το οποίο και μόλις έσπασα. Άμα σε θέλει. Έχω κι άλλα όμως, δεν σκιάζομαι. Είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχα. Και κούκλα η Μαριγούλα. Πες μου πως θα μπορέσω να σε ξεχάσω. Για τα γλυκά σου μάτια να πήγω. Παιδιά, αυτός. Αυτός. Ο άνθρωπος αυτός. Ένα μαζί, ρε. Δεν βγάζω φωτογραφία. Μπορεί να μην στείνεσαι. Ιάσονας, Θεόδωρος, Μαυρογιώργος, Παύλα Τζορτζιονέρο. Ναι, γιατί είμαστε από οικογένεια Νεόπλουτων, μάλλον. Γι' αυτό είναι δύο ονόματα. Μίλησέ μας γι' αυτό. Είναι κιθαρίστας. Συνεργάζεται με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Άσχετο. Συνεργάζεται με την Άννα Βύση. Συνεργάζεται με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, παιδιά. Πού είστε τώρα? Τώρα φεύγουμε Αμερική, Καναδά, 45 μέρες. Έλα, σε συχαίνομαι. να σου πω. Θα μιλάς, αλλά θα δείχνει αλλού. Δεν γουστάρω. Πόσες μέρες? 45 μέρες. Άφησε με ήσυχη. Αυτό ήταν. Τελειώνει το πλάνο σου εδώ. Όσο σε γνωρίσανε, σε γνωρίσανε. Άντε, γεια. Συγχαρητήρια, Νίκο. Συγχαρητήρια. Εγώ θα πω συγχαρητήρια γιατί έκλεισε την παράσταση απόψε. Όλοι για σένα μιλάγανε. Ή ψέματα. Αλλά είναι δικό μου το βίντεο, οπότε πες ό,τι θες. Εγώ θα καμαρώνω εδώ πίσω από την κάμερα. Τύπου. Πες μου, Νίκο. Έλα, ρε Νίκο, ντρέπομαι. Ήταν και μπροστά σου. Δεν τα λέω μόνο. Και πάμε για γαρδούπες. Αυτό το τακούνι για νόημα. Αυτό το τακούνι δικό μου γιατί.
Κάποιος θέλει να με καταστρέψει. Πρώτα το υπρέσα μαλλιό. Μετά, αν μπορείτε να κάνετε ένα τρισάγιο, ένα κάτι για μένα, μια προσευχή, σταυρώστε δάχτυλα, πάρτε μια θιά σας που να ξέρει να ξεματιάζει, κάτι τέτοια, δεν πιστεύω στο μάτι, θα πιστέψω. Άντε, γεια. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενη. Χαίρομαι που γνώρισα και κάποιες από εσάς. Yeah. Θα κοιμηθώ. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το ξενοδοχείο θα έχει πολύ καλό πρωινό. Ο Θεός να βάλει το χεράκι του. Καληνύχτα, άνθρωποι του YouTube. Γεια σας, είμαστε εδώ στο Duty Free, αυτά είναι, και ρώτησα για την πρέσα μαλλιών που έσπασε και μου είπαν ότι, να το ξέρετε κι εσείς αυτό, δεν ευθύνονται αν σπάσει κάτι μέσα στη βαλίτσα, γιατί κανονικά λέμε στη βαλίτσα πρέπει να έχεις μόνο ρούχα. Ευθύνονται μόνο και σου δίνουν χρήματα αν σπάσει η βαλίτσα. Σου δίνουν χρήματα. Το συζητάτε, υποθέτω. Αυτό. Θέλεις να μου κάνεις το ερωτικό σου κάλεσμα. Αυτό είναι. Αυτό δεν... Ακάλεστη ένιωσα. Αυτό είναι. Όχι, το έχω και καλύτερο. Γεια δε. Μην τρέπεσαι. Τι κάνεις εσύ πρώτα. Εγώ το έχω δείξει και στο προηγούμενο βίντεο. Μας κάλεσες όλες. Θα μου δείξεις το προβατήσιο βλέμμα. Ο Θεός έβαλε το χέρι του, κάποιος εκεί πάνω με λυπήθηκε και... Είμαστε δίπλα σε παράθυρο. Όλοι είναι δίπλα σε παράθυρο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μικρό αεροπλάνο. Καραμέλα, σας κλείνω. Δαβίδ, φοβάσαι. Παρακαλούμε τώρα την προσοχή σας, καθώς θα σας δοθούν πλοίο πάντως. Νιώθεις ήδη καλή, σε έπιασε. My name is Desi Megarelopoulos. Μπορείτε να θέσετε, να προσαρμόσετε. Περνάνε μπροστά από τα μάτια μου όλα τα επεισόδια που έχω δει από το Mayday. Έχω αγαπημένη γκριμάτσα να σας τη δείξω. Γυρίζουν βαθιά ραντεβού στην Αθήνα για να τον κουνάει. Και δεύτερον, μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει δυνατότητα αναταράξεων. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνετε. Να είστε πάντα καλά. Έχει και σακουλάκι για άμα θέλεις να ξεράσεις. Άμα θέλεις, όπως λέγανε τα παιδάκια μου, ναι. Για άμα θέλεις να ξεράσεις. Που μας είπανε. Τι έπιαζα. Τσίχλα έχει μέσα. Νόμιζα ότι είχε μετά. Σου άρεσε η αίσθηση. Πιο γρήγορα. Είσαι μάγισσα Αθήνα μου εσύ, κι ο ήλιος μπροστά σου τα χάνει, κι όταν πιει δυο ποτήρια κρασί, λησμονιέται. Κουδάει και το λεωφορείο. Αυτό πάλι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Να με ξαναπάρετε στην παρέα σας. Καλό παιδί, πρώτο φαΐ που κοιμάμαι το βράδυ, δεν και είναι συνε... και... και είναι και συνεπής στην ώρα της, ειδικά όταν είναι να πάμε για το αεροδρόμιο. Μη δεν ακούτε, είναι ξινός. Να το παίρνω χωρίς λόγο, περιμένω τη στιγμή που θα μου κάνει την κάμερα σμπαράλια, βίδες και θα μου τη δώσει να τη φάω. Βγήκα έξω, είμαι ξεβαλιασμένη, είναι η γοητεία μου. Και αυτό το vlog θα τελειώσει όπως άρχισε, έρχεται ο κλάντης να με πάρει. Θα τρέξει άραγε σε slow motion, να με αγκαλιάσει, ενώ θα παίζει το ανεπανάληπτος. Ή επειδή έλειπα δύο μέρες, όχι.
καλέ. Τραβάς κι εσύ. Τι τραβάω κι εγώ. Νιστάζω. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ που ήρθες να με πάρεις. Τι τα κάνουμε. Τι. Τα πετάνουμε. Από το τζετ. Από την τέτη. Φυσικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το vlog. Να είστε καλά, αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like. Αυτό, σας αγαπώ. Τα λέμε σύντομα. Και dislike άμα δεν σας αρέσει. Ναι, γιατί μου αρέσει να γίνομαι καλύτερη. Σας κλείνω να βάλω τη ζώνη μου και θέλω να τραβήξω μπουνιά στο αυτοκίνητο. Για τώρα.